Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από μια ευχάριστη είδηση για το Δήμο Άργους Μυκηνών, καθώς μετά από 30 χρόνια και κατόπιν παρεμβάσεων του Δημάρχου Άργους Μυκηνών, φεύγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο πόλεως του νοτίου τμήματος του Άργους και πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου θα γίνει ο τελευταίος έλεγχος πριν να οδηγηθεί για ΦΕΚ. 30 χρόνια η τοπική κοινωνία περίμενε τη δόμηση του νοτίου τμήματος. Θέλω να ανακοινώσω στο λαό του Δήμου Άργους Μυκηνών ότι άλλη μια μεγάλη νίκη για τον τόπο φτάνει στο τέλος της. Αυτή η δημοτική παράταξη βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου περίπου 2 χρόνια. 2 χρόνια άσχημα, 2 χρόνια δύσκολα, 2 χρόνια που τα ζει όλη η κοινωνία και ξέρει πώς είναι. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια έγιναν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε θεσμικό επίπεδο. Και έχουν οριμάσει πράγματα για να γίνουν και στην πράξη έργα. Χθες τελείωσε μία αγχωτική κατάσταση για το λαό του Άργους και μιλάω για το Άργος, για την πόλη, αλλά βεβαίως αυτό επηρεάζει και όλο το Δήμο Άργους Μυκηνών, το σχέδιο πόλης του νοτίου τμήματος. Από το 1983, εγκληματικές αμέλειες, λάθη, παραλήψεις, αλλά πάνω απ' όλα, το μάρμαρο το πλήρωνε ο πολίτης, ο απλός πολίτης αυτού του τόπου που δεν είχε τόπο να χτίσει το σπίτι του, να δώσει κάτι στο παιδί του. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην διακυβέρνηση αυτού του τόπου με τη μεγάλη όθηση που μας έδωσε αυτός ο λαός, βάλαμε στοίχημα με τους ίδιους τους εαυτούς μας να παλέψουμε ένα θέμα που φαινόταν άλυτο. Πραγματικά λοιπόν χθες, μετά από άοκνες προσπάθειες του Παναγιώτη του Παπαϊωάννου, που ως αντιδήμαρχος από την πρώτη στιγμή άρχισε να τρέχει αυτό το θέμα, να οργανώνει όλες εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται για να ολοκληρώσει αυτή η δημοτική παράταξη στα 2 χρόνια ένα θέμα που βρισκόταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 30 χρόνια οι φάκελοι, από το 1983. Έχουμε 2013 σήμερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσα χρόνια χάθηκαν, μια γενιά και κάτι ακόμα άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν διέξοδο να χτίσουν το σπίτι τους στην περιοχή μας, γιατί αν εξαιρέσουμε το παλιό Άργος, το οποίο έχει τα προβλήματα με τα αρχαία, θα ήταν μια ωραία διέξοδος στο νότιο τμήμα, εκεί όπου το σχέδιο κολούσε από το 1983. Υπήρξαν λάθη μεγάλα. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Θα πω λοιπόν για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά στη γειτονιά μου. Γιατί και εγώ σε αυτή την περιοχή είμαι και από αυτή την περιοχή κατάγομαι και ζούσα το πρόβλημα και στο σπίτι μου το ίδιο. Θα μπορούσα να πάνε με άλλους τρόπους και με άλλους δρόμους. Να πάμε με το διάταγμα του 23. Το φώναζαν οι άνθρωποι τότε. Όχι αυτές τις επιθετικές εισφορές σε γη και χρήμα. Και γι' αυτό λοιπόν αντέδρασε και όλος ο κόσμος τότε. Ήρθε λοιπόν η παράταξη δική μας. Βρήκε τρόπο, κάλεσε ειδικούς ανθρώπους, τους πληρώσαμε από την τσέπη μας. Εγώ με τον κύριο Παπαϊωάννου, και αυτό ηρίστον παρόδο το λέω, τον πληρώσαμε για να έρθει κάτω. Κάναμε μια διάλεξη στο επιμελητήριο και είπαμε στην κοινωνία του Άργους, στους μηχανικούς και στους απλούς πολίτες, πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα και γιατί δεν λυνόταν τόσα χρόνια. Ακολουθήσαμε λοιπόν το δρόμο που μας υπέδειξαν. Και σήμερα, χωρίς αιμορραγίες από τις περιουσίες των ανθρώπων, με το λιγότερο δυνατόν κόστος, περιστήλαμε όλες εκείνες τις άσχημες πράξεις που είχαν δημιουργηθεί και πάνω απ' όλα τελειώσαμε εκείνο το σχέδιο που μαράζωνε 30 χρόνια γιατί κάποιοι δεν τους ενδιέφερε. Ενώ γειτονικές πόλεις κάλπαζαν και αυξάνονταν σε πληθυσμό και δημιουργούσαν καταστάσεις εμπορίου τα καλά τα χρόνια. Γιατί όταν έφευγε κάποιος από εδώ, έφευγε με το πορτοφόλι του μαζί. Και πήγαινε εκεί και φτιάχνε το σπιτικό του και εκεί ψώνιζε, εκεί στην αγορά ήταν μέλος κανονικό. Και εμείς εδώ συρρυκνωνόμασταν πληθυσμιακά. Τελειώσαν αυτά. Χθες έπεσε και η τελευταία πράξη ενός δράματος 30 ετών. Χθες μπήκαν οι τελευταίες υπογραφές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε λίγες μέρες το διαδικαστικό κομμάτι πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί θα πάμε κάποιους μήνες. Έτσι είναι. Μήνες. Και πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα είμαι στην ευχάριστη θέση πλέον στην πράξη εφαρμογής,
να εφαρμόσουμε το σχέδιο εκείνο το οποίο το περιμένει ο λαός τόσα χρόνια. Όμως το μεγαλύτερο κομμάτι τελείωσε χθες. Διαδικασίας πράξης είναι οι επόμενες. Και οι επόμενες δύο πράξεις διαδικασίας είναι Συμβούλιο της Επικρατείας να ελεγχθεί τυπικά όπως πραγματικά έχει φύγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αμέσως μετά να πάει στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και τότε πλέον ολοκληρωμένο το σχέδιο θα έρθει εδώ για να γίνει πράξη εφαρμογής. Άρα η ταφόπλακα από το νότιο τμήμα που είχε πέσει και είχε σφραγιστεί 30 χρόνια σηκώθηκε και στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή αυτή η πόλη ανασένει και αρχίζει να αναπνέει. Είμαι πολύ περήφανος και για τον συνεργάτη μου και για τους συνεργάτες μου και για όλη την προσπάθεια η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Μέμφωμαι αυτούς που τόσα χρόνια καταδίκασαν τον τόπο μου. Αλλά βέβαια αυτά τα κρίνει ο λαός. Ό,τι κι αν λέω εγώ θα βασίζεται σε γεγονότα. Ό,τι κι αν λέει ο λαός βασίζεται σε αυτά που βιώνει και σε αυτά που βλέπει. Τελείωσε λοιπόν αυτή η φαρσοκομωδία. Το Άργος σε λίγους μήνες θα έχει σχέδιο στο νότιο τμήμα. Δύσκολες οι ώρες. Δεν υπάρχει δόμηση, δεν υπάρχει οικοδομή. Αλλά ξαναγυρνάνε οι περιουσίες όπως πρέπει να γυρίσουν. Και όχι όπως κάποιοι την προηγούμενη θητεία έβαλαν αντί για 4-8 στρέμματα τη δόμηση εκτός σχεδίου. Δηλαδή κάποιος έπρεπε να έχει 8 στρέμματα για να φτιάξει 200 τετραγωνικά σπίτι. Εγκληματικές πράξεις για να φύγουν και οι τελευταίοι άνθρωποι από αυτόν τον τόπο. Σηκώσαμε λοιπόν την πρόκληση και είμαι ευτυχής και το λέω στο λαό αυτόν ο οποίος με αγαπάει και το είδαμε και πρόσφατα και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου γιατί δεν έχω τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτό ότι εδώ που είμαι, σε αυτή τη δύσκολη ώρα δίνουμε τις μάχες και δεν έχουμε χάσει καμία μάχη μέχρι σήμερα. Αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος Άργος Μυκηνών έχει δημοτική αρχή η οποία σέβεται αυτούς που την έστειλαν εδώ και τους επιστρέφει πράξεις που τόσα χρόνια δεν είχαν φανταστεί ότι μπορούσαν να λυθούν στις χειρότερες ώρες με το γρηγορότερο χρονικό διάστημα. Πριν σας αναφέρω μερικά τεχνικά θέματα, θέλω και να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για τα καλά του λόγια, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι εχθές θυμήθηκα την πρώτη μας μέρα που γνωριστήκαμε με τον Δήμαρχο, θέσαμε στο τραπέζι τη συζήτηση το σχέδιο πόλης. Αν δεν ήταν ο Δήμαρχος αυτός με αυτή τη δυναμική, πιστεύω σήμερα δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα συζητούσαμε εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνουν οι συνεργάτες του, ό,τι και να κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες, ο Δήμαρχος είναι ο μπροστάρης, ο Δήμαρχος έβαλε τη δυναμική, ο Δήμαρχος έβαλε την προτεραιότητα. Πιο πολλά οφείλουμε σε αυτόν και εμείς ακολουθούμε. Ο Δήμαρχος χαράζει την πολιτική, ο Δήμαρχος δίνει κατευθύνσεις και με τη δυναμική του στο Υπουργείο, με τις γνωριμίες του, με την καθημερινή του παρουσία εκεί, το κατάφερε αυτό σήμερα. Υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια, γραφειοκρατία, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μιλάμε με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Δεν μιλάμε ούτε με την πολεοδομία του Άργους, ούτε με την Ομαρχία Αργολίδας. Εκεί ο Δήμαρχος με τις γνωριμίες του, με την παρουσία του, με τις γνώσεις, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει τόσα χρόνια, κατάφερε και έφερε σήμερα το αποτέλεσμα εδώ. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και η πόλη πιστεύω του οφείλει κάτι πια μετά από όλο αυτό, του οφείλει πολλά, πολλά πράγματα σήμερα. Εγώ να σας πω ότι το δεύτερο, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο βήμα πραγματοποιήθηκε εχθές, τελείωσε εχθές. Πέρασε από το Συμβούλιο Χωροταξίας, όπως το λέγαμε παλιά, ΣΥΠΟΘΑ, τώρα Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων. Πέρασε η δεύτερη φάση, η δεύτερη ανάρτηση. Ολοκληρώθηκε το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης του Νοτιού Τμήματος. Πάμε για δημοσίευση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε λίγους μήνες, πια μιλάμε για μήνες, όχι για χρόνια, για μήνες, θα έχουμε πράξη εφαρμογής. Τελείωσε το σημαντικότερο βήμα. Να ευχαριστήσουμε για την αντιπολίτευση που και αυτοί όλοι μαζί, και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θυγόμενοι και μη θυγόμενοι, κέντρο και προάστια, καταλάβαν όλοι πια με τη δυναμική του Δήμαρχου που τράβηξε μπροστά από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να γίνει το σχέδιο πόλης. Είχαμε λίγες ενστάσεις, τις επιλύσαμε από την πρώτη στιγμή, γίνανε δεκτές στο Υπουργείο όπως εμείς τις είχαμε επεξεργαστεί, δεν είχαν αντιρρήσεις. Τα διαγράμματα, δηλαδή το ρημοτομικό σχέδιο, οι δρόμοι, οι πλατείες γίνανε δεκτές. Είναι πολύ βελτιωμένο το σχέδιο σε σχέση με το προηγούμενο που είχαμε, το γνωστό του Παπαδάκη και το Μουτάφι, είναι καμία σχέση. Ρημοτομούνται ελάχιστα κτίσματα, ενώ πρώτα είχαμε πάρα πολλά κτίσματα να ρημοτομούνται. Και είχε δίκιο ο κόσμος που είχε εξαγριωθεί. Είχαμε δρόμους πολύ μεγάλους, είχαμε πολλούς κοινόχρησους χώρους, είχαμε πολλά προβλήματα. Έχουν ξεπεραστεί, έχουν βελτιωθεί, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει το σχέδιο. Πιστεύω, αυτό φάνηκε από τις λίγες ενστάσεις που έγιναν, από τις πολύ λίγες ενστάσεις που έγιναν. Κάποιες από αυτές ήταν ουσιαστικές και αντιμετωπίστηκαν, κάποιες ήταν άτουπες, δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν, απορρίφθηκαν. Εμείς δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό, τερματίσαμε, τελειώσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι του σχεδίου. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και στην επέκτασή του, στην πράξη εφαρμογής δηλαδή, στην εφαρμογή του. Σε αυτή τη μάχη υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό.
για να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Ξέρετε, μια μάχη όταν κερδίζεται, ή μάλλον τώρα γιατί μιλάμε για πόλεμο, δεν μιλάμε για μάχη. Είναι σύνθεση μαχών αυτό το αποτέλεσμα, αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε. Σε κάθε μάχη λοιπόν υπήρχαν και κάποιοι κορυφαίοι οι οποίοι έμπαιναν μπροστά και τραβούσαν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν κάποιους ανθρώπους που συνέδραμαν τον Παναγιώτη τον Παπαϊωάννου από την ειδικότητά του, εννοώ δηλαδή ως πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες της πόλης μας. Κάποιοι άνθρωποι βοήθησαν, αλλά αυτός ήταν ο μπροστάρης, ο οποίος πραγματικά νύχτα μέρα πάλευε. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω, και θα ήταν παράληψή μου και θα ήταν και κακοήθεια από μέρους μου, να μην πω ότι κάποιες από τις φορές που ανέβηκα πάνω στο Υπουργείο, βρήκα εκεί τον βουλευτή, και εγώ δεν έχω μάθει να καίω λιβάνι για κανέναν, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Ανδριανό, ο οποίος και αυτός έδωσε μάχη για το σχέδιο πόλης του Άργους. Ξέρετε, καμιά φορά η μέθη της νίκης παρακάμπτει να λέει κάποιος ευχαριστώ. Προσπαθώ να είμαι πολύ συγκρατημένος και συγκροτημένος σήμερα μπροστά σε αυτή τη μεγάλη νίκη του τόπου μας και να αποδώσω σε όλους αυτά τα οποία συνεισέφεραν. Βέβαια, λυπάμαι που δεν έχω καλά λόγια να πω για εκείνους οι οποίοι στο παρελθόν ξεκινούσαν κάτι και τον εγκατέλειπαν στη μέση. Εγώ θα μιλήσω ότι απλά τον εγκατέλειπαν. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο δίπλα. Όμως το αποτέλεσμα, είτε αυτό αν έγινε επίτηδες, είτε αν έγινε κατά λάθος, έχει ότι το σχέδιο πόλης 30 χρόνια ήταν νεκρό. Τα τελευταία 2 χρόνια σηκώθηκε και άρχισε σήμερα πλέον να τροχιοδρομείται. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εκείνους. Και θα έχουμε και την ευχέρεια στην πορεία να αναφερθούμε διεξοδικά. Γιατί υπήρξαν άνθρωποι και μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν θα ξεχάσω τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή όταν συναντηθήκαμε και του εξέθεσα το θέμα, στάθηκε στο πλευρό μας. Και μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση μερικούς μήνες. Μιλάω για τον Σοκράτη τον Αλεξιάδη, ο οποίος το πήρε το θέμα πάνω του. Με τον ιδιαίτερο του Υπουργού του Καλαφάτη, ο οποίος και αυτός έτρεχε διαρκώς το θέμα αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά ένιωθαν την ανάσα τη δική μας κοντά τους, για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και να ξεκολλήσουμε αυτό το θέμα. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την ψυχή μου. Ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε τη δύναμη να έχουμε αυτές τις μέρες τόσο γρήγορα μια τόσο μεγάλη νίκη. Να αλλάξουμε θέμα. Νέο πρόγραμμα διακανονισμών με ευνοϊκότερους όρους και στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Νέο πρόγραμμα διακανονισμών με ευνοϊκότερους όρους και στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Στο εξής, οι καταναλωτές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους με άτοκες δόσεις για 3,5 χρόνια, δηλαδή 40 μήνες. Στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν χαμηλόμισθοι, μακροχρόνιοι, άνεργοι, τρίτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και όσα άτομα χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Κατηγορίες δηλαδή που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Σε αυτούς τους πελάτες δεν θα γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω χρέους από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο και από τον Ιούλιο έως και τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα διακανονισμών χωρίζει τους ευάλωτους καταναλωτές σε 2 ομάδες ανάλογα με το βαθμό συνέπειάς τους. Για την πρώτη ομάδα των συνεπών πελατών, η κάθε δόση δεν θα ξεπερνά στο εξής το 25% του συνολικού ποσού που καταβάλουν μέσω του διμηνιαίου λογαριασμού, χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνεται το ΕΤΙΔΕ. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν όσοι καταναλωτές έχουν αθετήσει κατ' επανάληψη παλαιότερους διακανονισμούς ή έχουν προβεί σε παραβίαση μετρητή μετά την αποκοπή λόγω χρέους. Αυτή η ομάδα δικαιούται διακανονισμό είτε με προκαταβολή 10% συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις, είτε με προκαταβολή 20% συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις. Εκπαιδευτική ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Δύο Φύλων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ναύπλιον, όπου αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Δύο Φύλων στην τοπική κοινωνία και ο οδηγός εφαρμογής της. Η Πόλη της Ισότητας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και στοχεύει στο να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στην πολιτική. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε την Ευρωπαϊκή Χάρτα στις εκλεγμένες γυναίκες της αυτοδιοίκησης και των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων είναι μία δέσμευση δημόσια όλων των δημάρχων και των περιφερειαρχών, οι οποίοι δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν δράσεις για την ισότητα των φύλων.
Σήμερα θα παρουσιαστεί ο τρόπος πώς μπορούν οι Δήμοι να κάνουν κάποιες δράσεις και οι περιφέρειες, σκεφτόμενοι τις ανάγκες και των ανδρών και των γυναικών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις πολιτικές τους και μεγαλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των Δήμων, ώστε οι πολίτες να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και ικανοποιημένες από τις πολιτικές που υλοποιούνται. Γενικότερα η ισότητα είναι ικανοποιημένη, είναι αρκετή η παρουσία γυναικών στα κοινά, σε ικανοποιητικό βαθμό θα λέγατε? Είναι ελληματική σίγουρα. Στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν μόνο 8 γυναίκες δήμαρχοι από τους 325 δήμους. Δεν υπάρχει καμία περιφερειάρχης στο σύνολο των 13 περιφερειών. Υπάρχουν μόνο 11 γυναίκες αντιπεριφερειάρχες. Ακόμη και στα δημοτικά συμβούλια το ποσοστό είναι περίπου 16% ο μέσος όρος. Και στα περιφερειακά συμβούλια είναι 18%. Στη Βουλή για πρώτη φορά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 21% συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια και τώρα θα ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έργα του Αναβάλου είναι βαλτωμένα παρά το μελάνι που έχει χυθεί για εξαγγελίες. Πιστεύω ότι το θέμα είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω τους λόγους που έχουν σταματήσει τα έργα. Εγώ έχω πρόταση την οποία έχω καταθέσει. Το θέμα όμως είναι κρατικό και θα πρέπει οι βουλευτές να πάνε στα Υπουργεία να απαιτήσουν και όχι με επερωτήσεις για να λυθεί το σοβαρό αυτό θέμα που έχει ανάγκη ο τόπος, δήλωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Θα σας πω γιατί δεν ανησυχώ. Πιστεύω ότι τόσες εξαγγελίες και τόσο μελάνι που έχει χυθεί. Με εξαγγελίες πραγματικές ότι γίνεται το έργο, ότι τελειώνει το έργο, ότι όπου να είναι τελειώνουμε, μπαλτατζής από εδώ, από εκεί, λεφτά, εκατομμύρια, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Νερό να πέσει στον κάμπο, ακόμα δεν βλέπουμε. Τα έργα τα βλέπουμε βαλτωμένα. Ας πάρουν λοιπόν με το μέσα μυαλό όλοι τους ότι εκεί μέσα από 45 μέχρι 55.000 κυβικά την ώρα νερό πετιέται στη θάλασσα. Και εδώ δεν μιλάμε για το χρυσό του Παγκαίου που αν τον θάψεις εκεί χάμω ή το βοξίτι ή την αλουμίνα θα παραμείνει στον τόπο αυτόν. Αυτό χάνεται και φεύγει. Αυτό το νερό, το υπερπολίτημο, εγώ έχω ζητήσει από το παρελθόν να τύχει άλλης αξιοποίησης και να βελτιώσει την οικονομία του τόπου. Βέβαια, κάνουμε προσπάθειες αυτή τη στιγμή και όταν μου ζητηθεί θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι αυτό το θέμα είναι να εξελίξει το έργο. Τώρα, γιατί έχει σταματήσει, αυτό το ξέρουν εκείνοι. Οι οποίοι είναι πάνω, όχι εγώ. Εγώ περιμένω τα αποτελέσματα. Λοιπόν, βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν σκέπτονται σωστά. Να διψάει ο τόπος. Η υφαλμήρωση να έχει φτάσει μέχρι τις Μυκήνες, το νερό είναι υφάλμηρο, μέχρι εκεί έχει φτάσει, να έχουμε προβλήματα με γεωτρήσεις σε τεράστια βάθη, να πληρώνονται αντλίες για να βγάλουν νερό από δυσθεώρητα βάθη, να χτυπάνε γεωτρήσεις σήμερα, όταν 55.000 κυβικά την ώρα, 1.200.000 κυβικά τη μέρα, χύνονται στη θάλασσα. Αυτά τα πράγματα είναι παράδεκτα. Θα πρέπει να βάλουν μυαλό στο κεφάλι τους, να σταθούν δίπλα στα γεγονότα και να τρέξουν τα θέματα. Εμείς έχουμε ανοιχτές πληγές εδώ, πολλές. Τις κλείνουμε μία-μία και το βλέπετε. Είναι αυτό το θέμα που σας είπα πριν, σχετικά με το σχέδιο της πόλης. Θα βάλουμε μπροστά και τον Ανάβαλο. Δεν θα αφήσουμε τίποτα, αλλά αυτό το θέμα όμως είναι ένα κυβερνητικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να το δουν σε επίπεδο βουλευτών νομού. Πού είναι λοιπόν οι βουλευτές του νομού για αυτό το θέμα? Όχι επερωτήσεις. Να πάνε μέσα και να θρονιαστούν στα Υπουργεία και να μην φεύγουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να γυρίζουν με ερωτήσεις και επερωτήσεις. Να κάνουν την τακτική που ακολούθησα εγώ τόσο καιρό για να λύσω αυτό το πρώτο θέμα. Να πηγαίνουν εκεί, στην πηγή του. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και να μην αδικήσω κανέναν. Αλλά αν δεν το έχουν κάνει, το συνιστότιμο, αυτός είναι ο δρόμος. Όλη η Ελλάδα ζητάει σήμερα. Όλη η Ελλάδα διεκδικεί. Όποιοι διεκδικούν περισσότερο, αυτοί κερδίζουν. Μπαίνουν προτεραιότητες και στα Υπουργεία και παντού. Ο Ανάβαλος είναι πρώτη στην προτεραιότητα που πρέπει να μπει για τον τόπο μας, για τον κάμπο μας. Πιστεύω ότι αν μου ζητηθεί, ή μάλλον να το θέσω καλύτερα, εάν δω ότι αυτό το θέμα δεν προχωράει από εκεί που πρέπει να προχωρήσει, θα εμπλακώ δυναμικά σε αυτό το θέμα, διότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Σήμερα ξεκινήσαμε, αύριο σταματήσαμε, δεν παίρνει λεφτά αυτός ο οποίος έχει ξεκινήσει, ο άλλος κάνει αυτό, αυτά να τελειώσουν. Παρακαλώ θερμά και το μήνυμά μου προς όλες τις κατευθύνσεις, έρχεται καλοκαίρι, χρειάζεται νερό ο τόπος, να προχωρήσουμε.
να προχωρήσουμε, διότι διαφορετικά οι εκρήξεις, οι κοινωνικές, θα συμπεριλάβουν και αυτό το θέμα. Την Τετάρτη το απόγευμα εγκαινιάστηκε το μπαζάρι Λαμπάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Άργους, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις παραμονές του Πάσχα. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ όλες οι δημιουργίες παρασκευάστηκαν από τις εθελόντες με προσωπική εργασία και όχι μόνο. Με τα φτερά της αγάπης προσπαθούμε να πετάξουμε πάνω από το μαγιασμένο πέλαγος της κρίσης. Και οι εθελόντρες αδερφές αποδεικνύουν σήμερα ότι όταν υπάρχει αγάπη και συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Μόνες τους αυθόρμητα έφτιαξαν με το γούστο τους, με το μεράκι τους, με τη ψυχή τους, λαμπάδες πασχαλινές. Να πουληθούν τώρα που είναι οι μέρες οι εορταστικές και τα έσοδα όλα αποκλειστικά θα αφιερωθούν στη διανομή τροφίμων τις ημέρες του Πάσχα για τους άπορους συμπατριώτες μας. Τα υλικά από πού τα προμηθεύτηκαν? Τα υλικά τα έφεραν πιο πολλές από το σπίτι τους. Απλά πήραμε σε πολύ χαμηλή τιμή από μεγάλο κατάστημα τα κεριά και όλα τα διακοσμητικά τα έφεραν από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτό εδώ τώρα? Θα είναι μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και όσοι συμπολίτες μας θέλουν και παίρνουν κάτι χρήσιμο που θα το αγοράσουν έτσι κι αλλιώς, αλλά βοηθούν και τους άπορους συμπατριώτες μας. Για να πούμε ότι τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στεγάζονται. Ναι, στο παλιό Δημαρχείο, και επί την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καμπόσο για την παραχώρηση αυτή που μας έκανε και μας έλυσε οριστικά ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για τη στέγαση του Ερυθρού Σταυρού. Και ευχαριστώ επίσης και τον πατέρα Γιώργιο Σελή που μέχρι τώρα μας είχε στεγάσει στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Πέτρου. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Είναι μια πρωτοβουλία της εκπαιδεύτριας μαζί με την ομάδα των εθελοντών. Οι λαμπάδες που θα δείτε είναι αποκλειστικά φτιαγμένες από την ομάδα των εθελοντών, με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι, και τα λεφτά θα δοθούν για να παλύνουμε τον πόνο. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ πόνο, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιοι άνθρωποι θα βοηθηθούν από τα τρόφιμα και από τα κρέατα που θα δοθούν από το τμήμα. Θα λειτουργεί το μπαζάρ? Θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, μπορούμε να πούμε, και πρωινά από 8 μέχρι 2 και το απόγευμα 6 με 9 το απόγευμα. Υπάρχει πολύ υλικό, μπορούν να πάρουν όλοι να δείξουν την αγάπη τους. Να πούμε την αλήθεια, επειδή δεν γνωρίζαμε αν θα έχουμε ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, έχουν φτιαχτεί 170 τεμάχια. Το καθένα πρέπει να πω ότι είναι μοναδικό, δεν υπάρχει δεύτερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δοθούν όλα αυτά και του χρόνου, αν έχουμε την ευκαιρία, θα κάνουμε ακόμα πιο πολλά κομμάτια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι μια οργάνωση, ένας σύλλογος, ο οποίος έχει σαν βασικό σκοπό τον ανθρωπισμό και τον εθελοντισμό. Αυτό πραγματικά είναι όλο το μεγαλείο της ελληνικής φυλής μας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα, να βάζουμε πλάτη όπου μπορούμε και όσο μπορούμε. Επίσημη τελετή έναρξης αύριο του δεύτερου Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Έκφρασης του Δήμου Άργους Μυκηνών στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο με εικαστικές δημιουργίες μαθητικών ομάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικά δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις, ζωγραφική και ντοκιματέρ, όλα δημιουργήματα των μαθητών. Από την Παρασκευή 19 του μήνα λοιπόν έως τις 26 θα είναι ένα επταήμερο καλλιτεχνικής έκφρασης και παρουσίασης εργατικής δουλειάς των παιδιών του Δήμου Άργους Μυκηνών που ανήκουν σχολικές μονάδες. Mm-hmm. Σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάνουμε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ μαθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, το οποίο είναι η δεύτερη χρονιά, και αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση με το παρελθόν η καινοτομία είναι ότι δεν περιοριζόμαστε σε θεατρικές παραγωγές και σε θεατρικά δρόμενα. Έχει και εικαστικές δημιουργίες, έχει και μουσική, έχει και ντοκιμαντέρ και οτιδήποτε άλλο εκφράζουν τα παιδιά, εκφράζονται μέσα από την καλλιτεχνική οδό. Πολλά σχολεία φαντάζομαι συμμετέχουν. Συμμετέχουν πολλά και αρκετά σχολεία, αλλά και σε κάθε σχολείο συμμετέχουν και πάνω από μία ομάδα. Δηλαδή, μία ομάδα μπορεί να παίξει θέατρο, η άλλη μπορεί να έχει έκθεση φωτογραφίας, ας πούμε, είναι και έκθεση. Είναι στην καινοτομία που σας είπα πιο πριν. Μάλιστα, έναρξη αύριο λοιπόν το απόγευμα. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 8.30 ώρα
στο Μπουσουλοπούλικο Θέατρο. Λίγο υπομονή για φέτος, μέχρι και φέτος, μέχρι να ολοκληρωθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που φτιάχνει ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Καμπόσος κάτω στην Αγίου Κωνσταντίνου. Υπομονή λοιπόν για ακόμη μια χρονιά, όλες αυτές οι λειτουργίες θα εκτεθούν και το φεστιβάλ αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσουλοπούλιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είμαστε στο καινούριο σπίτι, στο καινούριο σπίτι του πολιτισμού, στο καινούριο σπίτι των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι σύλλογοι των 7 δημοτικών σχολείων Άργους διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο 5ο Δημοτικό Σχολείο την Κυριακή στις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της ίδρυσης Τράπεζας Αίματος που έχουν συστήσει από κοινού για τις ανάγκες των μελών των συλλόγων αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι σύλλογοι των 7 δημοτικών σχολείων του Άργους έχουμε φτιάξει μια τράπεζα αίματος, η οποία θα κάνει την πρώτη αιμοδοσία στις 21 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο στόχος αυτής της αιμοδοσίας είναι να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε φιάλες αίματος, με τις οποίες σε πρώτη φάση θα υποστηρίξουμε τα παιδιά των 7 δημοτικών σχολείων και τους συγγενείς του πρώτου βαθμού συγγένειας. Βέβαια, αν αυτό το πράγμα επεκταθεί και έχει αντίκρισμα και ανταπόκριση, ο στόχος είναι όταν μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλες περιπτώσεις εκτός των δημοτικών σχολείων. Σε πρώτη φάση όμως είναι αυτός. Επίσης, ο σκοπός της αιμοδοσίας είναι να μπουν και τα παιδιά μας από μικρή ηλικία στην λογική του αιμοδότη, έτσι ώστε μεγαλώνοντας και αυτά να γίνουν αιμοδότες και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν ξεκινάτε και σκέφτεστε να ιδρύσετε δική σας τράπεζα. Έχουμε ιδρύσει δική μας τράπεζα αίματος, των 7 συλλόγων των δημοτικών σχολείων Άργους, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους. Πάντα αυτά γίνονται υπό την αιμοδοσία του νοσοκομείου. Έτσι. Υπάρχει δημιουργημένη τράπεζα αίματος. Έτσι. Και κάνουμε την πρώτη αιμοδοσία στις 21 Απριλίου. Εμείς καλούμε τους γονείς των παιδιών να έρθουν όσοι μπορούν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούν να έχουν και άλλα μαζί τους και άλλα άτομα τα οποία θέλουν να δώσουν αίμα, είναι ευπρόσδεκτη. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τραγούδια από το περιβόλι του λαού ήταν ο τίτλος της μουσικής εκδήλωσης αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στην αίθουσα του Μπουσουλοπούλιου Θεάτρου Άργους, σε μια σπουδαία συνδιοργάνωση του Τρίτου ΓΕΛ Άργους, του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και του Λυκείου Ελληνίδων Άργους υπό τη χορηγία της ΚΕΔΑΜ. Η εκδήλωση έγινε στις 16 Απριλίου, την Τρίτη το βράδυ, στο Μπουσουλοπούλιο. Είχε ένα βίντεο αφιέρωμα στη ζωή της Δόμνας Σαμίου, την ιέρια αυτή της παράδοσης, το οποίο με πολύ μεράκι είχα φτιάξει εγώ μαζί με την κυρία Σιδέρη από το Τρίτο Λύκειο. Είχε μία ομιλία για το παραδοσιακό τραγούδι του κυρίου Γεωργίου Τασιά, συναδέλφου μου από το Τρίτο Λύκειο. Είχε τη χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων μαζί με το μουσικό παραδοσιακό
παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, χρόνο στη χοροδία συμμετείχαν και παιδιά και από το δικό μας λύκειο. Δηλαδή έγινε ένα σχήμα το οποίο διεύθυνε ο χωράρχης του Λυκείου Ελληνίδων, ο κύριος Ιωάννης Χαβιαρλής. Ήταν ιδιαίτερη εκδήλωση. Το Μουσικό Παραδοσιακό Σύνολο που έκλειψε και τις καρδιές όλων του Μουσικού Σχολείου ήταν υπό την καθοδήγηση του κυρίου Άρη Κονιδάρη, μουσικού του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. Βέβαια, η εκδήλωση πλαισιώθηκε και με το χορευτικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων. Ήταν μια ζωντανή εκδήλωση, είχε πολλά παιδιά και αυτό ήταν το όμορφο, νέα παιδιά να ασχολούνται με το παραδοσιακό τραγούδι. Και αυτό, και το χορό βέβαια, και αυτό μας έδωσε τη βεβαιότητα ότι αυτή η εκδήλωση ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι για τα παιδιά που αναζητούν και παλεύουν για τις ρίζες, είναι ενθαρρυντικό το ότι εμείς ως σχολικές κοινότητες και ως σύλλογοι είμαστε δίπλα τους, έτοιμοι να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Και εδώ να πω ότι ευχαριστούμε και την ΚΕΔΑΜ, η οποία είχε την ευγενή καλοσύνη να μας συνδράμει. Και εμείς είμαστε δίπλα λοιπόν στα παιδιά αυτά, για να τους δείξουμε ότι το ταξίδι προς τις ρίζες είναι η σωστή κατεύθυνση στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες ειδήσεις. Έλεγχος κταίω. Αφήστε το στους ειδικούς. Ιδιωτικό κταίω. Ταραντήλης Παναγιώτης. Με τρεις υπερσύγχρονες γραμμές ελέγχου για όλα τα οχήματα και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, είμαστε έτοιμοι για τον πιο άνετο και γρήγορο έλεγχο κταίω και κάρτας καυσαερίων. Τώρα, κλείνοντας ραντεβού στο 10611, βγαίνετε διπλά κερδισμένοι. Επιβατικά από 45 ευρώ. Μοτοσυκλέτες από 30 ευρώ. Φορτηγάκια από 52 ευρώ. Ιδιωτικό κταίω Ταραντήλης Παναγιώτης. Διεύθυνση 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου στο Άργος. Πίσω από αντιπροσωπεία Volvo, Scania, εγκαταστάσεις Ταραντήλη. Εσάς, το αυτοκίνητό σας, πότε και με πόσο περνάει? Παπα Μιχαήλ, ανακαινίζουμε και χαρίζουμε. Επωφεληθείτε σήμερα κιόλας από τις μοναδικές προσφορές μας. Όλα τα εκθεσιακά μοντέλα μας τώρα σε τιμές έκπληξη. Τζάκια ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά. Τζάκια σόμπες, ενεργειακά με αέρα ή καλοριφέρ, συνολικής κάλυψης έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Σε εμάς θα βρείτε τζάκια που καταναλώνουν 1 κιλό ξύλα και ζεσταίνουν το σπίτι σας. Τζάκια Παπα Μιχαήλ, Κύπρου 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 23 7. Κάντε και εσείς τη δική σας ανακαίνιση. Τώρα η καλλιέργειά σας αλλάζει σελίδα. Τα καταξιωμένα λιπάσματα Entek, Utek και Nitrofoska αποκλειστικά από τη Euro και Magro. Το σίγουρο όνομα για εξαιρετικούς καρπούς υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Euro και Magro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open.
Νίκη. Call me Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κιλικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και ΣΥΑ ΩΜΕ. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά. Μπεντενίτη, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργος και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Φανή Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φανή Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Δύο άνδρες που εμφανίζονται σε εικόνες βίντεο κοντά στη γραμμή του τερματισμού του μαραθωνίου της Βοστόνης υπέδειξαν ερευνητές της υπόθεσης της βομβιστικής επίθεσης που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων. Δύο άνδρες θεωρούνται από τις αρχές ως πιθανοί ύποπτοι για τη διπλή βομβιστική επίθεση στο μαραθώνιο της Βοστόνης που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 180. Οι δύο άνδρες, όπως υπέδειξαν ερευνητές της υπόθεσης, εμφανίζονται κοντά στη γραμμή του τερματισμού, όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο εξετάζεται από την αστυνομία και το FBI. Στο βίντεο φαίνεται ο ένας από τους δύο με μαύρο σακίδιο, ενώ ο αξιωματούχος του FBI είχε νωρίτερα δηλώσει ότι οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί σε μαύρα νάιλον σακίδια ή τσάντες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο άντρες ακόμα δεν έχουν αναγνωριστεί και οι φωτογραφίες τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για να μην παρεμποδιστούν οι έρευνες. Την ίδια στιγμή, έναν ύποπτο συνέλαβαν οι Αμερικανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε το FBI, που σχετίζεται με την επιστολή που εστάλει στον πρόεδρο Ομπάμα και η οποία περιείχε τη δηλητηριώδη ουσία ρικίνη. Ο ύποπτος ονομάζεται Paul Kevin Curtis και όπως ανακοινώθηκε από τις διοκτικές αρχές της Αμερικής, συνελήφθη μέσα στο σπίτι του στην πόλη Κόρινθο του Μισισιπί.
Ισχυρή έκρηξη τη νύχτα στο εργοστάσιο λιπασμάτων κοντά στο Waco του Τέξας ισοπαίδωσε πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών στην περιοχή και δημιουργεί φόβους για δεκάδες νεκρούς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 5 έως 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Περί τους 160 ανθρώπους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στο Τέξας. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο εργοστάσιο λιπασμάτων West Fertilizer Plant, το οποίο βρίσκεται 200 χιλιόμετρα νοτίως του Ντάλλας. Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ανέφερε στο Associated Press πως υπάρχει άγνωστος αριθμός νεκρών. Θα χρειαστεί, είπε, αρκετή ώρα μέχρι αρχές να έχουν μια σαφή εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων από την έκταση της καταστροφής. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας τόνισε ότι η αιτία είναι άγνωστη προς το παρόν. Από την έκρηξη προκλήθηκαν πυρκαγιές σε γειτονικά κτίρια, ενώ κατέρευσε τμήμα γυροκομείου, στο οποίο εκφράζονται φόβοι πως έχουν εγκλωβιστεί αρκετά άτομα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την απόψη σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, όλα τα δελτία ειδήσεων της DR τηλεόρασης μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία, ασθένειες μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 25 και στα νησιά από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητία, ασθένειες μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.